Το σχολείο μας είναι αυτό εδώ πέρα, αν βλέπετε στο δεξί μου χέρι. Είναι δημοτικό, το παιδάκι είναι από 6 μέχρι 12 χρονών. Δίπλα ακριβώς στο σχολείο είναι η εκκλησία και στα 60 μέτρα ακριβώς απόσταση είναι δύο κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί παράνομα. Εδώ και 1,5 χρόνο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού της Αιγαίας Τριάδας αγωνίζεται να απομακρύνει κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται πολύ κοντά στο σχολείο. Γύρω στον 1,5 χρόνο προσπαθούμε πάρα πολύ, με ό,τι τρόπο μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια από το Δήμο, από πολεοδομίες, με χαρτιά έχουν εκτεθεί παράνομες οι κεραίες. Και παρόλα αυτά, κάθε μέρα που περνάει, συμπληρώνει τον χρόνο και δεν γίνεται τίποτα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε, είναι δυνατόν να είναι έτσι καλυμμένες κεραίες από το σχολείο, τα παιδάκια να είναι εδώ τόσες ώρες και να μην γίνεται τίποτα. Παρόλο που οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εγγράφως απαιτήσει την κατεδάφιση των παράνομων κεραίων, τα γκρίζα κουτιά στην ταράτσα της πολυκατοικίας παραμένουν στη θέση τους. Οι προθέσεις, ναι, μπορεί να είναι πολλές και καλές, αλλά το θέμα είναι ότι θέλουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, ήδη οι κεραίες είναι σχεδόν 3-4 χρόνια εδώ. Και κάποια στιγμή, εφόσον υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Ουσιαστικά έχει γίνει μπαλάκι υπόθεση ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο. Είναι αυτό που είπα και πριν. Ναι, μεν οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά εμείς θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε καταθέσει τα σχετικά χαρτιά και ζητήσαμε να προχωρήσουν την κατεδάφιση. Αλλά τελικά, επειδή από τη μία δεν υπάρχουν κονδύλια, από την άλλη μας λένε δεν υπάρχουν συνεργεία, δεν κινείται τίποτα αυτή τη στιγμή. Ζητάμε λοιπόν να προχωρήσουν στην κατεδάφιση αυτών των κεραίων που είναι παράνομες. Εμείς έχουμε μιλήσει ακόμη και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τοποθετηθήκαμε και ζητήσαμε και από τον κύριο Ψωμιάδη προσωπικά να επιληφθεί του θέματος. Αλλά όπως βλέπετε, ακόμη δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό που ζητάμε είναι συνεργεία της κατεδάφησης, γιατί είναι παράνομες. Και δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να αρχίσει τις καταδαφές. Αφού σκεφτήκαμε να πάμε εμείς να τις καταδαφήσουμε, είναι δυνατόν? Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, αρμόδια υπηρεσία για καταδαφήσεις είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στην οποία έχουν σταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Με επικαλούνται αδυναμία λόγω του ότι είναι μια νέα αρμοδιότητα που λάβανε τώρα με την εφαρμογή του νέου νόμου. Είναι μια υπηρεσία την οποία, όπως είπα και πριν, δεν έχουν συστήσει. Και να σου μεταφέρω και αυθαίρετα και μια προσωπική μου κρίση, εκτιμώ ότι δεν ενδιαφέρονται κιόλας. Δεν ασχολούνται. Είτε γιατί έχουν άλλα θέματα, είτε γιατί δεν το αξιολογούν σαν σοβαρό. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ αν μπορέσετε μέσα από το ρεπορτάζ που κάνετε να το αναδείξετε και να θορυβηθούν κάποιοι. Ο Δήμος Θερμαϊκού, μάλιστα, με επιστολή από τον Νοέμβριο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, κοινοποιεί ότι θα συμβάλλει με κάθε μέσο για την κατεδάφιση των κεραίων. Μετά όμως από 3 μήνες. Δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση, αλλά η πληροφόρηση η οποία εγώ διαθέτω μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία δεν με αφήνει αισιόδοξο ότι θα έχουμε κάποια ενέργεια από την υπαρχό, τουλάχιστον σύντομα. Το μπαλάκι των ευθυνών να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία, οι γονείς αγωνιούν για την υγεία των παιδιών τους. Αυτό που θέλουμε επίσης να πούμε είναι ότι γνωρίζουμε και δεν θέλουμε φυσικά να πούμε ονόματα συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν παιδάκια στο σχολείο μας 9-10 χρονών, τα οποία έχουν κάποιες ασθένειες χωρίς αιτιολογία, επί παραδείγματι αρθρίτιδα σε παιδάκι 10 χρονών, χωρίς αγνώστου αιτιολογίας. Λοιπόν, επίσης κάποια άλλα παιδάκια τα οποία έχουν λύκο, ένα παιδάκι από ό,τι ξέρουμε, το οποίο έχει λύκο, επίσης αγνώστου αιτιολογίας, και ρωτάμε, αυτή η άγνωστη αιτιολογία μήπως τελικά μπορεί να οφείλεται και στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραίων? Μπορεί κάποιος να μας το αποκλείσει?